σήμερα να δείξω πώς να βάλετε mods στο Discord. Δηλαδή να έχει αυτές εδώ πέρα κάτω τις επιλογές και να έχει άμα blacking, themes, θέματα, όπως το δικό μου που είναι αρκετά ωραία. Wait till you see the... No. Δεν θα έχει πίσω background τα λοιπά. Που είναι, έχει διαφορετικά θέματα και που έχει αυτό πάρει το κονίδι για να βάλεις και τους κρίσεων και αυτό είναι το χρειαζόμαστε. Τώρα πώς το βάλουμε, πηγαίνω στο site που έχω στην περιγραφή. Είναι για να βάζει, να το κάνετε με τις αμέτρες σας, δηλαδή με SES. Άμα τα όλων επιλέγουμε όποιο θέλουμε. Εγώ επιλέγω το πρώτο. Zip, ανάλογα Mac, τι έχετε, ή Windows. Το ανοίγουμε. Και τώρα επιλέγουμε εδώ. Έχαμε install, ναι. Ήστα. Τώρα θα κάνει εσά το Discord. Να. Ξύ. Όλοι ήταν το δυσκό. Κράσα λίγο. Άξι. Τώρα έχω μπει τα μόνα, θα χρειάζεται και χρειάζεται να το αποκαταστήσω. Τώρα πώς βάζουμε θέματα. Αρχή μετά δείξε μπλάκι. Πιάτε εδώ πέρα files. Ενώ το θέμα που έχω, το γράφουμε. Τώρα έγινε κανονικό. Τα αποφάμε θέμα. Πηγαίνουμε εδώ. Έχει αρκετά θέματα εδώ πέρα. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Να μην είναι και πολύ μπλε. Εδώ download. Και μερικά θέματα μπορεί να μην λειτουργούν και να τα διαγράψει. Έχει. Είμαι εδώ και το πτάμε. Και τώρα πήγαμε stinks. Το ενεργοποιούμε. Login. Να ένα άλλο θέμα. Έχει αλλάξει πετά. Όλο το background. Τώρα βάλουμε mods. Όχι mods, λέω. Plugins. Όσο έχω τώρα τα σκάλι plugins. Πάω ένα τυχαίο. Plugins. Τώρα αυτά τα υπόλοιπα επιλογές θα δείξουμε σε επόμενο βίντεο. Εφάμε, πάμε να βάλουμε ένα... Τι να βάλουμε, βάλουμε αυτό εδώ. Είναι μερικές φορές χρήσιμο. Πηγαίνουμε εδώ, blackings, open files. Και τα βάζουμε εδώ μέσα. Τόσο εύκολα. Τώρα έχει κάνει ένα. Το ενεργοποιούμε. Να το λέω στο chat. Να το. Πέτσε και το μπλάκι. Μπλε. Κάντε like αν σ' άρεσε. Comment να μου πείτε τη γνώμη σας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και να τσεκάρετε την επιγραφή. We'll be right back.